Ωραία, θα πάμε στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που μας περιμένει στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Κρίμα που δεν είστε κι εσείς εδώ, είναι και ο κύριος Βορύδης, θέλω να σας πω. Φίλο, Μάξ είναι εκεί. Ναι. Βέβαια, εδώ είναι, αλλά είπαμε πρώτα. Τι ωραίες έτσι αυτές οι στιγμές, πραγματικά, δηλαδή. Συγκινούμε. Πού το περιμένετε? Το περιμένω ακόμα για καφέ. Α, τώρα δεν γίνεται. Από Δευτέρα. Δηλαδή, έχει κάποιες υποχρεώσεις. Κύριε Βορύδη, γιατί δεν έχετε υλοποιήσει το ραντεβού με τον κύριο Γεωργιάδη? Καταρχάς, να πούμε καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας. Άδωνη, γεια. Γεια σας, μαγκούλη μου. Θα το κανονίσουμε τον καφέ, δεν είπαμε τώρα. Λοιπόν, να μην έχετε υποχρεώσεις και δυο μετά, και είναι πιο δύσκολο. Τώρα, μέχρι τώρα πάντως είχαμε προεκλογική στρατεία. Δεν μας έμπαιρνα μανάσα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή η ζωή έχει πάρα πολύ. Δεν σάρωσε μισή Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρουμε ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Γεωργιάδη, για αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Ηλιόπουλου, οι οποίες είναι και το κομμάτι αυτό για τη φορολόγηση και την αξιολόγηση. Το κομμάτι για τους οδοντίατρους, πέραν του χιούμορ που λέει ότι έκανε, εγώ πάντα δέχομαι ένα άνθρωπο. Θέλει να σκευάσει κάτι, μπορεί να μην ακούσει όπως το θέλει. Θέλω να πω ότι πέραν του χιούμορ, αυτή την πολιτική ίσχυε στο ΣΥΡΙΖΑ όταν είναι η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν δείτε ομιλία του κ. Χουλιαράκη στη Βουλή, στην Επιτροπή που έλεγε γιατί βάλανε φόρο στη μεσαία τάξη και έλεγε ότι αυτοί δεν εμείς εκπροσωπούμε τα χαμηλότερα λαϊκά στρώματα και αυτό φορολογήσανε τη μεσαία τάξη. Αυτό εννοεί ο κ. Χουλιαράκη. Αν δείτε ομιλία του στην Επιτροπή, θα τη δείτε. Άρα, αυτό που είπε εν είδη χιούμορ ο κ. Ηλιόπουλο, το έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση πράξη αλήθεια. Άρα, τι συζητάμε. Όσον αφορά το δεύτερο όμω. Και να δώσουμε συγχαρητήρια στην απογευματινή, γιατί όλο το θέμα το ανέδειξε απογευματινή. Η αξιολόγηση των γιατρών που ζητά ο κ. Ηλιόπουλος είναι ένα μεγάλο πολιτικό θέμα. Και είναι μεγάλο πολιτικό θέμα για τον εξής λόγο. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ αντίθετος σε αυτήν την αξιολόγηση. Άρα έχουν φέρει επικεφαλή στον ζωή επικρατείας στη Βουλή έναν άνθρωπο που λέει θέλω αιτήσια αξιολόγηση. Πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή αυτή τη θέση και είμαι υπέρ αυτή τη αυτό θέση. Ήθελα να σας ρωτήσω. Στον πυρήνα, όσον είπε, είναι προβληματικά αυτά που είπε, κατά τη γνώμη σας? Για την αξιολόγηση. Ναι. Εγώ θέλω αξιολόγηση παντού. Ετήσια για τους γιατρούς εστίου, παρεπιπτόντως, επειδή έχετε διατελέσει και σε αυτό το Υπουργείο κιόλας. Και ο κύριος Βορύδης. Αξιολόγηση παντού. Ναι. Τα συστήματα της αξιολόγησης είναι ο σύγχρονος τρόπος του management σε όλους τους μεγάλους οργανισμούς. Δεν συζητείτε αυτό. Προφανώς και σαν νοσοκομείο πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Το θέμα, παραλαμβάνω, το πολιτικό εδώ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα είναι κατά της αξιολόγησης. Ναι, άρα θα έπρεπε να βγει να διαφοροποιηθεί, λέτε επισήμως, και για τις χθεσινές δηλώσεις και για τις σημερινές. Εκτός αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ πιο κοντά στις δηλώσεις του κύριου Ηλιόπουλου. Και είναι μια. Αν ο κύριος Τσίπρας έχει αποφασίσει να πει ότι από εδώ και μπρος ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της αξιολόγησης θα συμβάλλει στο να φτιάξουμε ένα διαφανές και σωστό σύστημα αξιολόγησης, αυτό είναι επιθετικό για τη χώρα. Πολύ καλό είναι αυτό. Τον καλωσορίζετε δηλαδή, όπως λέγεται, στην άποψη αυτή. Ο κύριος Βορύδης έχει σχεδιάσει αυτή την αξιολόγηση ως Υπουργός Εσωτερικών και το Δημόσιο. Ναι, οπότε έχει ενδιαφέρον και η δική του η άποψη, την οποία θα πούμε στη συνέχεια. Θα ακούσουμε μάλλον στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα κύριε Γεωργιάδη, τελευταίο 48 ώρο πριν από τις κάλπες, λιγότερο μάλλον, πείτε μας και εσείς το μήνυμά σας τώρα για τον κόσμο που θα προσέλθει να ψηφίσει εκ νέου. Και να μας πείτε αν ανησυχείτε καθόλου για το γεγονός ότι την Κυριακή ψηφίζουμε με 35άρια. Ανησυχώ. Διότι θεωρώ ότι η ιδέα ότι οι εκλογές έχουν τελειώσει είναι μια λανθασμένη ιδέα. Πρώτα απ' όλα, με 5 κόμματα στο όριο του 3% είναι αδύνατο να προβλέψει τους κοινοβουλευτικούς σχεδιασμούς Δευτέρας. Αδύνατο. Μπορεί να είναι εξαιρετικά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και μπορεί να είναι κακή. Δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσα κόμματα θα μπουν. Άρα καλείται τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισε, ενώ τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, τους ψηφοφόρους 21 Μαΐου να ψηφίσουν μαζικά και συνολικά, λέτε. Χωρίς συζήτηση. Χωρίς συζήτηση. Παραλαμβάνω, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Προσέξτε, ελληνική λύση, πλαίσια ελευθερίας, νίκη, μέρα 25 και σπαρτιάτες, δυνητικά μπορεί να είναι μέσα, δυνητικά μπορεί να είναι έξω. Η δημοσκοπήση δεν δίνουν σαφή απάντηση αυτό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο εύρος που είδαμε στις δημοσκοπήσεις χθες, που πραγματικά δεν μπορεί να δώσει σαφή εικόνα. Αλλά μπορεί να έχουμε κομματική τεσσάρων, από 4 κομματική ως 8 κομματική. Μέχρι 9. Μέχρι 9 κομματική, σωστά. Σωστά. Λοιπόν. Σας δεσμεύουμε για τις επόμενες ώρες, εγώ θα πω, για τον κύριο Γεωργιάδη. Σωστά. Γιατί η Κυριακή τώρα πλησιάζει και την επόμενη φορά και εσείς εδώ στο στούντιο. Μαζί μας. Πολύ, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη.